Μαζί μας και την ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό είναι η κυρία Τζίνα Μπέι, μορφολόγος διακοσμήτρια. Ήρθε, μας έδωσε εδώ τη λάμψη, την ομορφιά και τη χάρη της και βεβαίως θα μας δώσει και τα φώτα της για να βάλει και τη δικιά της πινιαλιά εδώ μέσα στο στούντιο. Σε άλλο χρόνο βέβαια, όχι σήμερα. Καλωσορίσατε την κυρία μου. Καλησπέρα κύριε Πίσα, ευχαριστώ και σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν καιρός που ήθελα να τα πούμε, αλλά πού να βρείτε χρόνο εσείς. Γίνεται λίγο ψιλοχάμος αυτό το διάστημα. Τρέχετε και δεν φτάνετε. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, με το καλησπέρα, θέλω να μας δώσετε λίγο τον ορισμό. Τι σημαίνει μορφολόγος διακοσμήτρια? Το λέει και η λέξη. Δίνουμε μορφή στους χώρους, σε έναν όγκο τέλος πάντων. Αυτό. Είναι καθαρά ότι δίνουμε μια μορφή σε έναν όγκο. Βασικά, το κομμάτι το οποίο, το μεταπτυχιακό μου μετά, είναι η μελέτη ξενοδοχειακών μονάδων. Εκεί. Αυτό τώρα, επιτρέψτε μου να πω πως για μένα είναι μια σπαζοκεφαλιά. Δηλαδή, εσείς δίνετε μορφή σε έναν όγκο, σε έναν χώρο. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι πρέπει ουσιαστικά να λειτουργείτε έτσι τρισδιάστατα, με γεωμετρικά θα έλεγα σκέψη και σχήματα, και να προσπαθείτε έτσι μέσα στο χώρο και στο χρόνο να διαμορφώσετε κάτι το οποίο μετά θα το μετουσιώσετε σε πράξη. Βέβαια, θα πρέπει ανάλογα με τι έχουμε να κάνουμε, αν είναι κατάστημα, αν είναι κατοικία, το στυλ που θέλουμε να δώσουμε, ιδίως όταν είναι μια μελέτη από την αρχή, είναι ό,τι καλύτερο, γιατί εκεί διαμορφώνουμε και τον όγκο, δίνουμε την αρχιτεκτονική τέλος πάντων του κτηρίου. Σαφώς γίνεται μια ολοκληρωμένη δουλειά εκεί. Εσείς έχετε κάνει, είπατε και τώρα, ένα μεταπτυχιακό στα ξενοδοχεία. Ναι. Ναι, αλλά θα πούμε λίγο γι' αυτό, γιατί γνωρίζω δύο πολύ μεγάλες δουλειές που έχετε κάνει και θα τις αναλύσουμε λίγο. Όμως, θέλω να πάμε στη δουλειά που σχεδόν τώρα ολοκληρώνεται. Ακόμα βάζετε τις τελευταίες πινελιές, ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αναφέρομαι εκεί στη λίμνη Γκιτζή και στο, δεν διστάζω να το είπα και προηγουμένως, πρόκειται για έναν επίγειο παράδεισο. Έχει γίνει πραγματικά ένα απίστευτο αισθητή, ένα σκηνικό εκπληκτικό. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Όταν πρωτοπήγατε εκεί, με τον Δημήτρη Καμπλιώνη, που έχει νομίζω όλη την, το οικονομικό μέρος της υπόθεσης, εσείς τι είδατε και τι ακριβώς βάλατε το μυαλό σας και δούλεψε και μιλάμε για αυτό που έχει γίνει τώρα? Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια συγκεκριμένη. Λίγες επενδύσεις τέτοιες βλέπουμε στον χώρο της εστίασης τα τελευταία χρόνια. Όταν πρωτοπήγα εκεί είδα ένα, αντίκρισα ένα οικόπεδο. Μπροστά σε μια λίμνη. Γι' αυτό το λέω, έχει τη σημασία που το ρωτάω. Λοιπόν, ένα οικόπεδο μπροστά σε μια λίμνη. Ακριβώς. Άρα, και αυτή δεν ήταν σχηματοποιημένη, δηλαδή. Έχει χρόνια που ασχολείται με αυτό, ναι. Με τη λίμνη, τέλος πάντων, ο κύριος Καμπλιώνης. Είναι ένα όνειρο ζωής για αυτόν, το οποίο παίρνει σάρκα και οστά. Το είχαμε κάνει και εδώ παλιότερα, διακόπτω συγγνώμη, είχαμε κάνει ρεπορτάζ όταν άρχισε η λίμνη να σχηματοποιείται έτσι. Αλλά εντάξει, κάτι που δεν είχε τη συμπέρνητη μορφή. Έτσι. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε δηλαδή ήταν να στήσουμε ένα χώρο εστίασης, βασικά να προσαρμόζεται στον περιβάλλον χώρο, να εναρμονίζεται. Εκεί ήταν... Ωραία. Πρώτον λοιπόν στόχος να δέσει αρμονικά αυτό που θα φτιάχνετε με τον περιβάλλοντα χώρο. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Πρωτίστε μου τι θέλετε. Τι ξεκινήσατε, δηλαδή πώς είπατε ότι ωραία θα το δέσω εγώ αρμονικά. Ωραία. Τι βάλατε, η βάση, το θεμέλιο σας ποιο ήταν, λοιπόν, βάση σε τι κινηθήκατε? Βάση, λοιπόν, η λίμνη τι έχει, νερό. Όχι, θέλω να μάθω πραγματικά. Το υγρό στοιχείο έπρεπε κάπου να το προσαρμόσουμε και να το φέρουμε. Ωραία. Αυτά θα τα δείτε από κοντά. Δεν θέλω να αποκαλύψω κάτι άλλο. Πάντως γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση από τον κύριο Καμπλιώνη.
που έχουμε εδώ, είναι πολλά, τα, πολλά χρόνια έχουμε να δούμε τέτοιες επενδύσεις στα τρία, αλλά προκρίσεις, που σίγουρα θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή, θα δώσει θέσεις εργασίας, θα πρέπει να τα λέμε και αυτά, γιατί θέσεις εργασίας στον χώρο της εστίασης που πονάει, πλήττεται πάρα πολύ τώρα τελευταία και μετά κορονοϊού ο συγκεκριμένος χώρος, θεωρώ ότι θα δώσει μια πνοή ζωής. Καταρχάς νομίζω ότι είναι πολυχώρος. Πολυχώρος, είναι καφέ μπαρ ρέστορα. Που προσφέρει πάρα μα πάρα πολλές επιλογές. Ακριβώς, είναι ένας μεγάλος χώρος. Καφέ μπαρ ρέστορα που θα μπορεί και εκδηλώσεις ακόμα να καλύψει. Φαντάζομαι και εντός και εκτός. Φυσικά και εντός και εκτός. Και τα χρώματα που έχουν χρησιμοποιηθεί, εκτιμώ πως και αυτά τα έχετε δέσει αρμονικά, δηλαδή δεν είναι... Ακριβώς, τα υλικά είναι... Τι υλικά χρησιμοποιήσατε? Τα υλικά πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, εννοείται, εφόσον ο συγκεκριμένος χώρος είναι μέσα στη φύση, ξύλο, γυαλί, πέτρα, μαρμάρο, σε διάφορες μορφές, μέταλλο, σε διάφορες μορφές, όλο αυτό. Έχει δεθεί όλος ο χώρος και με, τον, με το εξωτερικό περιβάλλον, ναι. Δηλαδή εκεί πάει να στηθεί ένας μίνι ζωολογικός κήπος. Ακριβώς. Πάρα πολλά ζώα, αλλά και παιδότοπος. Ναι. Με παιχνίδια, δηλαδή λυπάμαι που δεν έχω μικρά παιδιά. Για να μπορώ να τα πάω κάθε μέρα εκεί. Θα γίνουμε κι εμείς μικρά παιδιά. Θα γίνουμε κι εμείς. Και αυτό νομίζω, δηλαδή το έχετε δουλέψει αυτό. Φαντάζομαι ότι θα κάνατε πολλά ξενύχτια με τον κύριο Καπλιόν, έτσι να το στήσετε όλο αυτό. Έχουμε 2 χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτό όλο δύο το χρόνια. Θέμα. Ναι, 2 χρόνια. Και οικονομικά νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα δαπανηρό. Δηλαδή ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλη επένδυση. Είναι μια μεγάλη επένδυση. Είναι αυτό που είπα και πριν. Δηλαδή από τις λίγες επενδύσεις που βλέπουμε στον χώρο της εστίασης τα τελευταία χρόνια, έχουμε να δούμε τέτοια επένδυση πρόκρισης. Νομίζω ότι είναι μοναδική και σαν επένδυση όσον αφορά τη σύλληψη, τον τόπο που έγινε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Το ότι είναι όντως πολυχώρος με πολλαπλές δυνατότητες που δίνει στον επισκέπτη. Είναι και νομίζω ότι θα έχει και πολλές θέσεις εργασίας. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπα, αναφέρθηκα και εγώ πριν, ότι πέρα από ότι θα αναβαθμιστεί όλος ο τόπος εκεί, θα υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας, που είναι πολύ σημαντικό αυτή την εποχή, γιατί δεν υπάρχουν εύκολα. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να βρει δουλειά πλέον. Εσείς όλα αυτά τα συνεργεία, οπότε χρησιμοποιήθηκαν εκεί, είναι συνεργάτες δικοί σας, χρησιμοποιείτε σε δουλειές γενικά, γιατί εσείς έχετε την κεντρική ιδέα, αλλά η υλοποίηση θέλει και άτομα τα οποία να μπορείς ακριβώς να έχεις. Πάντα με τον πελάτη, εκεί κάνεις μια συνεννόηση, δηλαδή μπορείς, εγώ παίρνω πολλές δουλειές, οι οποίες είναι και εργολαβία με το κλειδί στο χέρι που είναι, γιατί κάποιος μπορεί να έχει το χρόνο να ασχοληθεί, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να έχει και 5 υποχρεώσεις, έτσι ώστε να κάποιος θα επιλέξει ο πελάτης και θα επιβλέψεις τους περισσότερους άλλωστε λόγω τόσο στον χώρο τους γνωρίζουμε στα Τρίκαλα. Συμπληρώνω εγώ κάποιους κατά συνεννόηση γενικά που έκανα αυτό το κομμάτι. Πάντως σας αρέσουν τα δύσκολα, γιατί έχετε ασχοληθεί με πάρα πολύ μεγάλες δουλειές και ξεκινώντας ουσιαστικά από το μηδέν. Ακριβώς. Περισσότερα αυτό είναι πιο δύσκολο, συγγνώμη, από το να υπάρχει ένα σχηματοποιημένο, ένα κτίριο, κάτι και να βάλεις πινελιές σου, από το να πεις ότι ξεκινάω από το μηδέν και το φτιάχνω. Είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας. Κάθε τι έχει τη μία δυσκολία του. Από τη μία, όταν έχεις ένα χώρο, σε δεσμεύει από την άποψη πια. Ότι έχεις το συγκεκριμένο χώρο, τη συγκεκριμένη στατική, τη συγκεκριμένη διαρρύθμιση που κάποια πράγματα θα μπορείς να αλλάξεις. Ενώ όταν δημιουργείς ένα χώρο από το μηδέν, εκεί δίνεις μόνος σου τον λόγο. Δηλαδή, το πώς λειτουργούμε. Βγάζουμε τα αρχιτεκτονικά και βάσει του όγκου και της αρχιτεκτονικής μελέτης, εκεί αρχίζεις και κάνεις τη στατική. Οπότε, αυτό που θέλεις να δώσεις, το δίνεις. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Δεν δεσμεύεσαι. Ενώ έχοντας ένα συγκεκριμένο χώρο, σίγουρα έχεις δεσμεύσεις. Εκεί μπορεί να έχεις άλλο βαθμό δυσκολίας, γιατί έχεις τις δεσμεύσεις αυτές. Μάλιστα. Και πρέπει να βρεθούν έξυπνοι τρόποι, έτσι ώστε να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για να κλείσουμε το θέμα με αυτή την τεράστια επένδυση και τον πολυχώρο,
Να μας πείτε λίγο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι σχεδόν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε το επικό επίπεδο ασχολήθηκαν. Πέρασαν από εκεί, κάναν τα ρεπορτάζ. Άλλα άτομα ήρθαν, δηλαδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτή η επένδυση. Ήρθαν από εκεί, είδαν πώς πάνε οι δουλειές, ναι, αν τελειώνουν. Mm-hmm. Ή δηλαδή έχει γίνει επίκεντρο ενδιαφέροντος. Πάρα πολλοί κόσμος, πραγματικά. Πότε θα αρχίσει, θα ανοίξει τις πύλες για όλους εμάς τους κύριους θνητούς? Λίγες μέρες, πολύ ελάχιστες πλέον. Και το όνομα αυτού? Μπαλκόνε Ντε Λάγκο. Ποιος το διάλεξε το όνομα? Εντάξει, αυτό είναι καθαρά το όνομα το διάλεξε ο κύριος Γκαμπιώνας. Είναι το μπαλκόνι της λίμνης. Μάλιστα, ωραιότατα. Να ήταν όμως μόνο αυτή η δουλειά, θα λέγαμε ότι εντάξει, είναι διαχειρός Τζίνας Μπέι και είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα δουλειάς. Όμως δεν είναι το μοναδικό και για να μην αδικήσω τις δουλειές σας, να πω πως πέρα από την εστίαση έχετε βάλει υπογραφή και στην άθληση. Αναφέρομαι στο γήπεδο του μπάσκετ, στο κέντρο που έχει δημιουργήσει ο κύριος Φούντας. Ναι. Εδώ τώρα βλέπουμε φωτογραφίες, ναι, προηγουμένως. Να, εδώ είστε μαζί με τον Δημήτρη. Ναι, από το χώρο που ναι, έχει. Βέβαια, είναι ακόμα πριν ακόμα ολοκληρωθεί ο χώρος, όταν το ναι, φτιάχνατε. Ναι, έχει, ναι, ναι, ναι. Γιατί έχουμε κάνει και εμείς τα ρεπορτάζ μας εκεί. Αλλά αυτό που έχει, και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή πώς έχετε δέσει αρμονικά, πέτρα, γυαλί, ξύλο. Ακριβώς. Δηλαδή είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη δουλειά. Νομίζω θα είναι δουλειά για πεθάνει, είναι κόσμημα γενικά για την ακριβώς, περιοχή μας ακριβώς, και όχι μόνο. Ακριβώς. Και αξίζω συγχαρητήρια και εσάς και στον κύριο Γκαμπιώνη που δεν δίστασε να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ακριβώς. Όπως το είπατε. Λοιπόν, πάμε λίγο όμως και εκεί στον χώρο του μπάσκετ που έχετε βάλει και εκεί τη σφραγίδα σας. Μεγάλη εκεί, δουλειά εκεί. Καλή εκεί δουλειά. Μεγάλη δουλειά, ναι. Τιμή μου που μπόρεσα και επιλέχθηκα μάλλον για να. Για να είμαι σε αυτό το project. Είστε μας, και πολύ ψηλοί, πράγμα που σημαίνει ότι όπως και να το κάνουμε είστε πιο κοντά στο μπάσκετ. Οπότε... ήταν ένα μεγάλο project πραγματικά. Βέβαια σε συνεργασία με τον με πολιτικό μηχανικό, με τον Βασίλη Τουλιάκο, εξαιρετικός. Ήταν κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν είχα ξανακάνει. Βέβαια δεν είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν. Σιγά σιγά και ο... Και εκεί όμως άξιζε γιατί ήταν από το μηδέν. Ήταν από το μηδέν, ναι, ναι, ακριβώς. Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα του συγκεκριμένου να πούμε. Πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Άρα πρέπει να έχει και γυρά αντανακλαστικά γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Πάρα τώρα, επειδή το πήγα στο αθλητικό, να πάω να παίξουμε μπάλα και στο δικό σας γήπεδο. Γιατί κάνοντας μεταπτυχιακό στα ξενοδοχεία, στήσατε και ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο στην περιοχή. Ναι, μιλάμε για το Vintage Suites. Ναι. Ήταν μια εξαιρετική δουλειά, την οποία δουλειά την ευχαριστήθηκα πραγματικά. Ένα πραγματικά και αυτό κόσμημα εδώ. Και αυτό... και αυτό από την αρχή ήταν. Εκεί απλά βρήκα κάποιο, ένα χτίσμα τέλος πάντων, το οποίο απλά στην ουσία το αλλάξαμε και αυτό. Ήταν από την αρχή, από το μηδέν. Άρα και εδώ το όποιο κτίσμα υπήρχε ήταν ουσιαστικά σαν να μην υπήρχε. Ακριβώς, δηλαδή, στην αρχή... ναι, 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 και ο περιβάλλον χώρος όλα. Μάλιστα. Για πες μου λίγο κάτι έτσι για να το καταλάβω. Ο διακοσμητής είναι αναγκαίο καλό ή αναγκαίο κακό? Δείτε το ερώτημα. Ναι, γιατί θα σου το πω ξεκάθαρα. Είναι πάρα πολλοί που λένε εντάξει, μόλις τι το θέλω το διακοσμητή. Δεν μπορώ εγώ να του στήσω το μαγαζί μου ή το σπίτι μου ή την επιχείρησή μου. Πρέπει να δώσω τζάμπα λεφτά. Ναι. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Σίγουρα, παρεμβαίνω. Άρα λοιπόν, τι είναι, αναγκαίο καλό ή αναγκαίο κακό, για πέστε μας. Το να πάρουμε έναν έμπειρο διακοσμητή, σίγουρα και η σωστή επιλογή είναι το θέμα, και να υπάρχει και μια εμπειρία στον χώρο, σίγουρα θα κερδίσουμε χρήματα. Γιατί θα βγει μια ολοκληρωμένη μελέτη, ένας προϋπολογισμός ανάλογα το project που θέλει να κάνει ο καθένας, γιατί πάντα συζητάς τι θέλει να κάνει ο κάθε πελάτης και που θέλει να απευθυνθεί. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις μια ολοκληρωμένη μελέτη και ένα προϋπολογισμό, δεν ξυλώνεις, δεν ράβεις. Σίγουρα ο διακοσμητής, η επιτυχία είναι να βγάλει το αποτέλεσμα, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αυτό που δεν μπορείς εσύ ο ίδιος να βγάλεις. Διαφορετικά δεν θα επέλεγες. Και τα χρήματα θα πρέπει, σίγουρα δεν θα ξυλώσεις, δεν θα ράψεις εφόσον έχεις μια ολοκληρωμένη μελέτη, αλλά και θα σου εξοικονομήσει και χρήματα από τα συνεργεία.
γιατί σίγουρα οι τιμές θα είναι καλύτερες, οι επιλογές θα είναι καλύτερες. Οπότε τα χρήματα στην ουσία που θα πάρει ο διακοσμητής, να είστε σίγουροι, κύριε Πίσα, ότι τα έχει βγάλει 10 φορές στο χώρο. Απλά είναι, όπως λέμε, ένας άντρας να είναι τυχερός να έχει μια σωστή γυναίκα. Κάπως έτσι είναι και ο διακοσμητής. Ουσιαστικά κάνει έναν ωραίο γάμο. Μπράβο ακριβώς, γιατί εκεί θα πρέπει, αν η επιλογή του είναι καλή, σίγουρα θα του εξοικονομήσει χρήματα, βγάζοντάς του το καλύτερο αποτέλεσμα. Η επιτυχία του διακοσμητή, πέρα από την πλάκα, είναι να βγάλει ένα αποτέλεσμα που δεν μπορεί ο ίδιος να το βγάλει. Διαφορετικά δεν υπήρχε λόγος. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Ξεκινάει να γίνει μια δουλειά. Πόσο μπορεί να γίνει εύκολα ή δύσκολα αν πει ο πελάτης ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, π.χ. Να. Δεν μπαίνω σε συγκεκριμένο και διαθέτω τόσα λεφτά, να. Ούτε ευρώ παραπάνω. Mm-hmm. Μπορείτε να δουλέψετε με βάση αυτό το δεδομένο? Είναι πάρα πολλοί πελάτες που έρχονται και λένε, το βασικό πράγμα που ρωτάμε πάντα είναι το budget, δηλαδή το στυλ, το τι θέλει να κάνει. Άλλο πράγμα η κατοικία, που εκεί πρέπει να δεις, να ψυχολογήσεις ή να δεις και τη ζωή του ανθρώπου. Και άλλο πράγμα το κατάστημα, το οποίο πρέπει να δούμε τι κατάστημα είναι, σε τι κόσμο αναφέρεται, τι προϊόν πουλάει. Εκεί ρωτάς σίγουρα πάντα. Το budget είναι το πρώτο πράγμα που ρωτάς. Να ξέρεις που θα κοιμανθείς σχεδιαστικά. Άρα αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή ότι πρέπει από πριν. Όχι, δεν αφήνει δηλαδή ελεύθερη. Δεν βάζει οροφή ο πελάτης. Μα θα πρέπει, όχι. Μα ένας ο διακοσμητής, ο αρχιτέκτονας ή ο πολιτικός μηχανικός, όταν ξεκινάει κάτι, ένα έργο, θα πρέπει να ρωτήσει πού πρέπει να κοιμανθεί οικονομικά, έτσι ώστε να ξέρει τι θα σχεδιάσει. Δηλαδή, μπορείς από το μηδέν μέχρι το Θεό, που λέμε, εντάξει. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε πού θα κοιμανθούμε οικονομικά, έτσι ώστε να δούμε τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, επειδή είπατε προηγουμένως, βάλατε στην κουβέντα μηχανικό ή αρχιτέκτονα. Αλήθεια, ξεκινάει κάποιος να κάνει ένα μαγαζί από το μηδέν ή ένα σπίτι από το μηδέν. Ναι. Πρέπει να υπάρχει από την αρχή συνεργασία. Φυσικά. Μηχανικού. Φυσικά. Μάλιστα. Από το σχέδιο. Ακριβώς, γιατί μετά είναι αυτό που έλεγα, ότι δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα. Δηλαδή, όταν δεν έχεις το σχέδιο, τον όγκο, ότι αυτό είναι, και έχεις κάνει τη στατική μελέτη, έχουν γίνει τα στατικά, δεν μπορείς πλέον να παρέμβεις πουθενά. Οι πιο σωστές και ολοκληρωμένες δουλειές είναι όταν γίνονται με συνεργασία. Αυτό που κάνουμε σε κάποιους, στις περισσότερες δουλειές, μπορώ να σας πω, κύριε Πίσα, και αυτές είναι οι πιο καλές και πιο επιτυχημένες δουλειές. Υπάρχει συνεργασία, βγαίνει η μελέτη, το πώς θα είναι ο χώρος, και από εκεί και πέρα ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Ο κλάδος των κατασκευών, των οικοδομών γενικότερα, πέρασε μια πολύ βαθιά κρίση, αλλά ταρακουνήθηκε και τώρα με τον κορονοϊό. Ναι. Ο δικός σας τομέας πώς έχει πάει? Την έχετε βιώσει την κρίση? Πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα, και ιδίως ήταν 3-4 χρόνια, το ξέρουμε, η οικοδομή είχε σοβαρό πρόβλημα. Όλα αυτά είναι αλυσίδα, το καταλαβαίνετε, απλά μαθηματικά. Τώρα τελευταία βλέπουμε ότι κάτι γίνεται, λίγο επί κορονοϊού βλέπουμε τον κόσμο λίγο να είναι πιο φοβισμένος για το τι θα γίνει και αργότερα. Εκεί είναι το θέμα. Μάλιστα. Λογικό. Ναι. Άρα η κακή ψυχολογία έχει πάλι παίξει το ρόλο της. Ακριβώς, μα το εμπόριο, η οικοδομή, η οικονομία γενικότερα είναι ψυχολογία και το ξέρουμε σε αυτό. Σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια. Για πες μου και κάτι άλλο πριν κλείσουμε. Είναι γνωστή η διαφήμιση που λέει «Διαχειρός Βαράγγι». Λοιπόν, άμα εδώ ζητούσα και να αναλύσουμε λίγο «Διαχειρός Τζίνας Μπέι», να πω κάτι, θέλετε να μπαίνει ονοματεπώνυμο στη δουλειά σας, όχι που είναι το ονόματος, αλλά τις υπογραφίες που μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο και λες «Α, αυτό το έκανε η Τζίνα Μπέι». Θέλετε να δείτε ταυτότητα στις δουλειές σας? Κολακεύεται κάποιος διακοσμητής να αναγνωρίζετε η δουλειά του με μια ματιά? Ή θέλετε να είναι ανυπόγραφο, υπό την έννοια ότι να μην ταιριάζει, να μοιάζει με κανένα άλλο?
Να σας πω, ο κάθε διακοσμητής σίγουρα έχει κάποια υλικά ή κάποιον ένα στυλ σχεδιασμού που χρησιμοποιεί. Το θέμα είναι να μην επαναλαμβάνεσαι. Εγώ προσωπικά στα 20 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά προσπαθώ να μην επαναλαμβάνομαι και αυτό θεωρώ ότι είναι επιτυχία, γιατί διαφορετικά αν επαναλαμβάνομαι δεν υπήρχε λόγος να με πάρει κάποιος και θα μπορούσε να κάνει αντιγραφή ένα έργο. Άρα άμα πάμε σε δύο δουλειές και δεν αναφέρομαι τώρα στην τελευταία εκπληκτική δουλειά, δύο μαγαζιά. Μπορεί να δείτε κάποια στοιχεία, ναι. Ή ο τρόπος σχεδιασμού, ναι. Και να καταλάβει κάποιος ότι okay, μπορεί να είναι και η Τζίνα, ας πούμε. Και, αλλά είναι τόσο λίγο αυτό που αυτό προσπαθώ να κάνω, να μην επαναλαμβάνω. Είναι βασικό αυτό. Το λέω χαρτολογώντας, γιατί πριν από κάποια χρόνια ήταν της μόδας οι κολόνες. Έμπαινες μέσα σε ένα μαγαζί, έλεγες η κολόνα και έλεγες «Α, η κολόνα είναι, ο Τάδε το έκανε». Ναι. Γι' αυτό σας το λέω. Όχι, προσπαθώ τουλάχιστον, δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι να κακό, είναι το στίγμα, αλλά λέω πώς ακριβώς... Ένα στίγμα μπορείς να δίνεις, αλλά πολύ μικρό αυτό, έτσι ώστε αυτοί που σε ξέρουν πολύ καλά μόνο το καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία πάνω στα οποία σας αρέσει να κινήσετε. Φυσικά, φυσικά. Είναι κάποια υλικά τα οποία τα χρησιμοποιώ, απλά τα αλλάζω μορφή εκεί. Ποια υλικά αγαπάτε, για πέστε μας. Ξύλο, πέτρα, μέταλλο, χρησιμοποιώ πάρα πολύ, αλλά τα αλλάζω μορφή συνέχεια. Mm-hmm. Το αλλάζω σχεδιασμό συνέχεια. Για να παίρνει η μορφή και η έννοια της λέξης μορφολόγος. Ακριβώς, ακριβώς. Να είστε καλά, πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ να πάρα πολύ. Να συγχαρώ για μια ακόμη φορά αυτό που κάνατε τόσο εσάς όσο και τον κύριο Καμπλιώνη. Να είστε καλά, θα το τα μεταφέρω. Μόλις ανοίξει, θα αξίζει τον κόπο, θα κάνουμε έτσι μια περιήγηση. Ελπίζω πως θα είστε εκεί για να μας δώσετε τα φώτα σας. Θα έρθει το συνεργείο, γιατί και νομίζω πως αξίζει τον κόπο. Έστω και για μια φορά να περάσουν όλοι από εκεί, να δουν το μέρος, να το εκτιμήσουν, να κάνουν και τα σχόλιά τους. Να εκτιμηθεί και η συγκεκριμένη προσπάθεια, γιατί είναι μεγάλη προσπάθεια και θα πρέπει να εκτιμηθεί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Να είστε καλά.